Επιστροφή των επιδοματών στεγάσης. Γεια σου παρέα. Είστε έτοιμοι για μερικά υπέροχα νέα. Είμαι σίγουρη ότι είστε. Μαντέψτε τι επέστρεψε και είναι καλύτερο από ποτέ. Ναι, σωστά. Το επίδομα στέγασης για φοιτητές είναι και πάλι εδώ και είναι πιο γενναιόδωρο από ποτέ. Ναι, σωστά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το αγαπημένο θέμα όλων, τα δωρεάν χρήματα. Ποιος δεν αγαπάει τα δωρεάν χρήματα, ειδικά όταν αυτά μπορούν να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη και άνετη. Εντάξει, ίσως όχι εντελώς δωρεάν, αλλά σχεδόν. Είναι μια ευκαιρία που δεν θέλετε να χάσετε, ειδικά αν είστε φοιτητές που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Το επίδομα στέγασης για φοιτητές από την ελληνική κυβέρνηση επέστρεψε δυναμικά και είναι έτοιμο να σας βοηθήσει να αφήσετε πίσω σας το διαμέρισμα με τη χαλασμένη βρύση για κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Φανταστείτε να ζείτε σε ένα μέρος όπου δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις επισκευές και τις βλάβες. Σκεφτείτε το σαν ένα χέρι βοηθείας για να γίνει η φοιτητική σας ζωή λίγο πιο εύκολη και πολύ πιο άνετη. Ένα μέρος όπου μπορείτε να χαλαρώσετε, να μελετήσετε και να απολαύσετε τον χρόνο σας με φίλους. Ξέρω τι σκέφτεστε, Έλενα, γραφειοκρατία, έντυπα, προθεσμίες. Ναι, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται τρομακτικά. Αλλά μην ανησυχείτε. Οχ, αυτό ακούγεται τόσο διασκεδαστικό όσο ένα σφράγισμα. Κρατήστε τα άλογά σας. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Φέτος έκαναν τα πάντα πανεύκολα. Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί και μπορείτε να κάνετε τα πάντα online. Μιλάμε για online αιτήσεις, παρατεταμένες προθεσμίες. Τα πάντα όλα. Δεν χρειάζεται να τρέχετε από γραφείο σε γραφείο. Είναι σχεδόν σχεδιασμένο για πολύ άσχολους φοιτητές σαν εσάς. Μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας από την άνεση του σπιτιού σας, χωρίς να χάνετε πολύτιμο χρόνο. Οπότε, αν είστε έτοιμοι να ανταλλάξετε τα βραδινά σας γεύματα με noodles για κάτι λίγο πιο γκουρμέ, σκεφτείτε πίτσα, τότε ακούστε προσεκτικά. Αυτό το επίδομα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό το επίδομα θα μπορούσε να είναι το εισιτήριό σας για μια πιο γλυκιά φοιτητική ζωή. Ένα μέρος όπου μπορείτε να αισθάνεστε άνετα και να απολαμβάνετε τον χρόνο σας. Ας δούμε τις λεπτομέρειες και ας σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό το ονειρεμένο διαμέρισμα. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε την αίτησή σας και τι πρέπει να προσέξετε. Πιστέψτε με, δεν θέλετε να το χάσετε. Είναι μια ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τη φοιτητική σας ζωή προς το καλύτερο. Μην το αφήσετε να περάσει. Λοιπόν, ας το αναλύσουμε. Τι είναι αυτό το επίδομα στέγασης για φοιτητές και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Το επίδομα στέγασης για φοιτητές, ή φοιτητικό στεγαστικό επίδομα όπως το λένε στην Ελλάδα, προσπαθήστε να το πείτε αυτό 5 φορές γρήγορα, είναι μια οικονομική βοήθεια που παρέχεται από την κυβέρνηση. Είναι βασικά ένα δώρο από την κυβέρνηση για να βοηθήσει φοιτητές σαν εσάς να καλύψουν αυτά τα ενοχλητικά έξοδα στέγασης. Σκεφτείτε το σαν μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά για τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σκεφτείτε το σαν μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά για τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Όταν τα έξοδα στέγασης μειώνονται, μπορείτε να αναπνεύσετε πιο εύκολα και να επικεντρωθείτε στις σπουδές σας. Ανάλογα με την περίπτωσή σας, θα μπορούσατε να δικαιούστε ένα καλό ποσό για να το βάλετε στο ενίκιο σας. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος για την πληρωμή του ενικίου και περισσότερη ελευθερία να απολαύσετε την φοιτητική σας ζωή. Και ποιος δεν θα ήθελε λίγα επιπλέον χρήματα στη τσέπη του, σωστά? Αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες ανάγκες. Από την αγορά βιβλίων, μέχρι την κάλυψη καθημερινών εξόδων. Μιλάμε για λιγότερο άγχος για την πληρωμή του ενοικίου, περισσότερα χρήματα για σνακ αργά το βράδυ και ίσως ακόμη και για ένα ή δύο ταξίδια το Σαββατοκύριακο. Φανταστείτε να μπορείτε να απολαύσετε μια βραδιά με φίλους χωρίς να ανησυχείτε για τα οικονομικά. Είμαι υπέρ αυτής της ισορροπίας στη φοιτητική ζωή. Η οικονομική σταθερότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια αγχωτική και μια ευχάριστη φοιτητική εμπειρία. Οπότε, αν είστε φοιτητής που σπουδάζει στην Ελλάδα, αυτό το επίδομα είναι βασικά μονόδρομος. Είναι μια ευκαιρία να ελαφρύνετε το οικονομικό σας βάρος και να απολαύσετε περισσότερο την εμπειρία των σπουδών σας. Είναι σαν να βρίσκεις ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στην τσέπη σου. Μια ευχάριστη έκπληξη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στον 21ο αιώνα.
Πέρασαν οι εποχές του ταχυδρομείου και της αναμονής σε ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες. Φέτος, η αίτηση για το επίδομα στέγασης φοιτητών γίνεται αποκλειστικά online. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Σκεφτείτε το σαν online αγορές. Αλλά αντί να αγοράζετε παπούτσια, παίρνετε δωρεάν χρήματα για ενίκιο. Πολύ πιο πρακτικό, σωστά. Για να ξεκινήσετε, θα χρειαστεί να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας έστελνα σε άγρια καταδίωξη χοινών χωρίς χάρτη. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και τον σύνδεσμο εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μόλις φτάσετε εκεί, όλα είναι εύκολα. Η αίτηση είναι εξαιρετικά απλή, ακόμη και ο θείος σας ο Μπάμπης, που δεν τα πάει καλά με την τεχνολογία, θα μπορούσε να τη συμπληρώσει. Σας καθοδηγούν σε όλα βήμα προς βήμα, οπότε θα τρέτε πριν προλάβετε να πείτε φέτα. Εντάξει, ξέρω ότι η γραφειοκρατία μπορεί να είναι πολύ κουραστική, αλλά πιστέψτε με, αυτό είναι το λιγότερο διασκεδαστικό κομμάτι. Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί, να κοιτάμε έναν σωρό από χαρτιά και να αναρωτιόμαστε από πού να ξεκινήσουμε. Πριν βουτήξετε με το κεφάλι στην αίτηση, θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε μερικά βασικά έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα είναι το κλειδί για να αποδείξετε την ταυτότητά σας και την κατάστασή σας ως φοιτητής. Σκεφτείτε το σαν κυνήγι θησαυρού, αλλά αντί να βρείτε κρυμμένο θησαυρό, απλώς αποδεικνύετε ότι είστε ένας πραγματικός φοιτητής που χρειάζεται στέγη. Λοιπόν, τι ακριβώς χρειάζεστε? Ας δούμε τη λίστα. Λοιπόν, θα χρειαστείτε την φοιτητική σας ταυτότητα, η οποία είναι το πρώτο και πιο βασικό έγγραφο. Χωρίς αυτήν, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Απόδειξη εγγραφής σε ελληνικό πανεπιστήμιο, όπως το γράμμα αποδοχής σας. Αυτό δείχνει ότι είστε επίσημα φοιτητής. Και κάποια έγγραφα σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τραπεζικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις ή άλλα οικονομικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάγκη σας για οικονομική βοήθεια. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Μόλις έχετε όλα τα έγγραφα μπροστά σας, η διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολη. Απλώς πρέπει να βεβαιωθούν ότι δικαιούστε το επίδομα. Είναι μια τυπική διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται πραγματικά. Είναι σαν να δείχνετε την ταυτότητά σας σε ένα μπαρ, αλλά αντί να παίρνετε ένα ποτό, παίρνετε χρήματα για στέγαση. Είναι μια ανταλλαγή που αξίζει τον κόπο. Μόλις τα έχετε όλα έτοιμα, μπορείτε να τα ανεβάσετε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης. Παιχνιδάκι. Η τεχνολογία κάνει τη διαδικασία πολύ πιο γρήγορη και εύκολη. Απλώς βεβαιωθείτε ότι είναι ευανάγνωστα, γιατί αν δεν είναι, μπορεί να καθυστερήσει η διαδικασία. Διαφορετικά, οι καλοί άνθρωποι στο Υπουργείο Παιδείας μπορεί να νομίζουν ότι προσπαθείτε να τους ξεγελάσετε με θολές φωτογραφίες της γάτας σας. Και κανείς δεν θέλει να περάσει από αυτήν την ταλαιπωρία. Και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να τα βάζει με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι καλύτερο να κάνετε τα πράγματα σωστά από την αρχή για να αποφύγετε επιπλέον άγχος και καθυστερήσεις. Οπότε, πάρτε μια βαθιά ανάσα, οργανώστε τα έγγραφά σας και προχωρήστε με αυτοπεποίθηση. Είστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εξασφαλίσετε τη στέγασή σας και να επικεντρωθείτε στις σπουδές σας. Ενότητα 5 TikTok. Μην μπλοκαριστείτε προθεσμίες και ημερομηνίες. Κρατήστε τα άλογά σας, ενθουσιώδεις κάστορες. Πριν πατήσετε αυτό το κουμπί υποβολής, ας μιλήσουμε για προθεσμίες. Παρόλο που η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι παιχνιδάκι, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε στείλει τα πάντα εγκαίρως. Το να χάσετε μία προθεσμία είναι σαν να ξεχνάτε να φορέσετε παντελόνι σε μία συνέντευξη για δουλειά. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, ιδού τα καλά νέα. Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει ότι είστε απασχολημένοι με το διάβασμα, την εργασία και την προσπάθεια να διατηρήσετε κάποια παντόπια κοινωνική ζωή. Γι' αυτό και έχουν παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Σωστά ακούσατε.